9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engage. Επίσης, ντέρμπι και παραμονή. Το θέλαν και δύο ομάδες οπωσδήποτε. Η Παρακλούμπ επικράτησε με 2-1, παρότι βρέθηκε χανημένα 0. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Παρακλούμπ, τον Δημήτρη Παυλόπουλο, να μας πει έτσι δύο λόγια. Τι ήταν αυτό που άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και η ομάδα έδειξε μεταμορφωμένη και τελικά έφτασε και στη νίκη. Κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που είμαστε τελευταία στην τεχνολογία, όλοι μας λένε καλά λόγια. Έχετε καλή ομάδα. Έχω βαρεθεί να το ακούω. Φυσικά είχαμε πολλές αδικίες, είχαμε κόκκινες, τραυματισμούς. Πείσουμε σε η ομάδα γιατί έδειξε ότι έχει μέταλλο, δεύτερο ημίχρονο. Γύρισε το παιχνίδι με ένα φιλικό σωματείο που παρόλο που αντίπαλοι είμαστε μόνο στα 90 λεπτά, κάνουμε μαζί προπόνηση. Είναι φιλικό σωματείο, δεν έχουμε τίποτα με τα παιδιά. Εύχομαι να σωθούμε και οι δύο. Είναι δύσκολο, είμαστε σε χειρότερη μοίρα από όλες τις άλλες ομάδες. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Εύχομαι να σωθούμε να παίζουμε στην πέτα κατηγορία που είναι πιο καλό επίπεδο. Και ευχαριστώ τα παιδιά για τη δύναμη και τη θέληση που έδειξαν. Δεύτερο ημίχρονο είχαμε τις αλλαγές, είχαμε τραυματισμό του Ποντιώτη, είχαμε τις αλλαγές που βοήθησαν πάρα πολύ και καταφέραμε και πέραμε το παιχνίδι. Φυσικά, εντάξει, αυτά τα παιχνίδια είναι και στην τελευταία φάση των 90 πήγαμε να μας κάνει καρδιακούς με τη φάση. Έτσι είναι η μπάλα, έχουμε δει πολλά τέτοια, θα ξαναδούμε, να είμαστε καλά. Υγεία σε όλους, καλή και λίγη δίκη βέβαια. Τώρα είμαστε καλοί, δεν είμαστε άσχημοι, δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά. Φυσικά είχε ένα χμόλι, έτσι είναι η μπάλα, το ποδόσφαιρο υπάρχουν χαρές, λίπες, ένας κερδίζει, ένας χάνει, έτσι είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα για τη συνέχεια, coach, νομίζω είναι όλα τα μάτς με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους. Συν τους δύο πρωτοπόρους νομίζω. Οπότε, με τους πρώτους παίζουμε καλά. Με τους πρώτους παίζουμε καλά. Δυστυχώς όμως μας λένε πάντα είστε καλή ομάδα, αλλά χάνουμε μία φάση, χάσαμε. Στο πρώτο γύρο με τον Άρη Πετρούπολης είμαστε καλοί, χάσαμε 2-0. Λίγο η απειρία, γιατί η β' κατηγορία είναι πιο δύσκολη. Δεν είναι όπως ήταν η γάμα που γυρίζαμε τώρα τα παιχνίδια. Έχουμε και τον Κένταυρο Βελισσίων που είναι καλή ομάδα. Εμείς θα τα δώσουμε όλα, ό,τι πιθανότητες έχουμε να σωθούμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Εντάξει, είναι όλα ανοιχτά σε αυτόν τον όμιλο. Πλέον με αυτή την νίκη έχετε σοβαρές πιθανότητες. 20 βαθμούς, μάλιστα έχετε ομάδες να παίζουμε τώρα. Αυτό πολύ την Κυριακή. Πάλι μόνο ο δρόμος είναι η νίκη. Στα τελευταία παιχνίδια έχουμε 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αν τριτώσει και η νίκη, πιστεύω να έχουμε πιθανότητες να σωθούμε. Κότσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ να είστε καλά.